Άλλωστε. Και όσο διαρκούν τα προβλήματα όμως με τη Σουηδία, τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Έχουμε νέο. Δεν έχουμε ακόμα. Να σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο, τον επόμενο καλεσμένο της εκπομπής μας, τον πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ, του παλιού Δικατσά που γνωρίζετε εσείς, τον κύριο Λεοντάρη Γιώργο. Να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε την ευκαιρία. Τι σημαίνει το ακρόνιμο? Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης, τίτλος σπουδών και πληροφορικής. Και πληροφόρησης. Πληροφόρησης. Γενικά πληροφόρησης. Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές στο εξωτερικό. Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω κάτι, υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να έχει ανάλογο θεσμό με εμάς? Όλες. Όλες. Υπάρχει. Όλες. Χάσατε. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αυτόματη αναγνώριση? Όχι. Όχι. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα δίκτυο αντίστοιχων οργανισμών, το οποίο καλείται δίκτυο NARIC και είναι αντίστοιχο ακρόνυμο των ελληνικών γραμμάτων που είχατε πριν αναφέρει. Και επίσης αυτό το δίκτυο οργανώνει συναντήσεις, συνέδρια 2-3 φορές το χρόνο, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς, και εκεί καθορίζονται, αν θέλετε, οι πρακτικές σχετικά με την αναγνώριση. Να κάνω ένα ερώτημα. Αν εγώ σας προσκομίσω το πτυχίο μου από τη Γερμανία, που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτοδίκαια, εφόσον είναι επίσημη μετάφραση του, δεν τη δέχεται το ελληνικό κράτος? Γιατί εγώ, για να θεωρηθώ επιστήμον στην επιστήμη που έχω σπουδάσει, θα πρέπει να περάσω μια διαδικασία εξετάσεων? Κάπως ανακρονιστικό μου φαίνεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν, όταν κάποιος... Δημόσιο, έτσι, ναι. Δημόσιο. Δεν κάνω κατευθείαν στα θέματα. Καταρχήν, όταν κάποιος προσκομίσει από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού ένα πτυχίο, θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να διαπιστωθεί αν αυτό το πτυχίο ανταποκρίνεται πράγματι. Αν είναι πλαστό ή δεν είναι, εννοείται. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο μπορώ να σας πω απασχολεί πάρα πολύ την υπηρεσία, για να διαπιστωθεί αν το πτυχίο είναι πραγματικό. Όπως γνωρίζετε, με την τεχνολογία σήμερα ο καθένας μπορεί να κατασκευάσει. Είχατε ένα περιστατικά πτυχίο, τέτοια πολλά? Πάρα πολλά. Μπορείτε να μπείτε στο αρχείο του Πανεπιστημίου και να το βρείτε. Ακριβώς αυτό. Αλλά μην χρειάζεται να δώσει εξετάσεις ο Γιώργος για να αναγνωρίσει το πτυχίο. Αυτό είναι για την εξετίμηση. Ας τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αν πραγματικά το πτυχίο υπάρχει. Συνεπώς, ο οργανισμός επικοινωνεί σε πρώτη φάση με το πανεπιστήμιο, όποιο και αν είναι αυτό, για να διαπιστώσει αν πραγματικά έχει εκδοθεί τέτοιος τίτλος. Όταν λοιπόν αυτό εξασφαλιστεί, στη συνέχεια πρέπει να διαπιστώσουμε αν το πανεπιστήμιο είναι ομοταγές. Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι ομοταγή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχολές που δεν αναγνωρίζεται ούτε καν στη χώρα από την οποία έχει προέλθει ο συγκεκριμένος τίτλος. Μάλιστα. Πρέπει να διαχωρίσουμε σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε πανεπιστήμια τα οποία δεν λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένη νομοθεσία σε μια χώρα, και όταν όλα αυτά αποσαφινιστούν, τότε λέμε ότι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι ή δεν είναι ομοταγές, και εφόσον είναι ομοταγές, στη συνέχεια η υπηρεσία με καθηγητές που είναι ειδικοί επεξεργάζεται το κατά πόσο το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου ελληνικού τμήματος. Κύριε Λεοντάρη, να βάλουμε εδώ μια τελεία. Θα ήθελα μετά, στη συνέχεια, ούτως ή άλλως, να μας ενημερώσει για τον νέο νόμο, ο οποίος ισχύει από τον Απρίλιο του 2005. Αντώνη, αυτό το θέμα που απασχολεί και ενδιαφέρει και ενοχλεί πάρα πολύ τους Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού, είναι η καθυστέρηση βασικά της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους και τα μαθήματα όσον αφορά, φαντάζομαι, τη σχολή της ιατρικής από τις πρώην ανατολικές χώρες. Είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με αυτό το ζήτημα, κύριε Λεοντάρη, και είχατε πει ότι θα κάνετε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλαξε βέβαια ο τίτλος του Δικατσά, λέγεται ΔΟΑΤΑΠ πλέον. Εμείς ήρθαμε πάλι στο Δικατσά πριν λίγες μέρες, αγαπητοί τηλεθεατές, κάναμε ένα ρεπορτάζ και διαπιστώσαμε πάλι τα ίδια, θα έλεγα, παράπονα. Πάλι το θέμα της καθυστέρησης και της γραφειοκρατίας είναι από τα πρώτα που μας έθεσαν οι άνθρωποι που συναντήσαμε εκεί. Προτείνω να δούμε το ρεπορτάζ αυτό που ετοίμασε η συνεργάτη της εκπομπής μας και αμέσως μετά να μας δώσετε και διευκρινήσεις και να μας ενημερώσετε για το νέο νόμο. Έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με τις διαδικασίες αναγνώρισης του πτυχίου σας? Αρκετά, θα λέω. Αρκετά. Θέλετε να μου πείτε? Μετά από 1,5 χρόνο, χωρίς κάποια ενημέρωση, με δηλώσαν κάποια άλλη σχολή και τώρα έρχομαι για επανεξέταση, χωρίς κάποια ενημέρωση από τους ίδιους.
με καθυστερήσεις. Πρέπει να περιμένετε πάρα πολλές ώρες για αστεία πράγματα και κανείς δεν έχει σκύψει στο να εξετάσει το θέμα. Έχουν βαρεθεί να με βλέπουν και να τους βλέπουν. Παίζουν μετά ο Νιάννης, αυτό μου. Με τις ελπίδες μας, με τα πτυχία μας μόνο. Απλά περιμένω πολύ καιρό. Αυτό μόνο. Έχω. Για ποιο λόγο. Δεν γνωρίζω. Τα έχω ξανάρθει, δεν είναι έτοιμο ακόμα. Περιμένω και τώρα ξανά. Είναι από τον Απρίλιο. Ξεβερδέψατε τα χέρια για αναγνώριση πτυχίου. Ναι, για αναγνώριση πτυχίου. Αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Πολλά. Πολλά. Μπορείτε να μας πείτε κάποια. Βασικά γραφειοκρατικά προβλήματα. Έχετε ξανάρθει. Πολλές φορές. Έχετε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα στη διαδικασία. Όχι, απλώς πολύ χαρτόπολεμος. Έχω αντιμετωπίσει, ναι, γιατί το πτυχίο το πρώτο που έκανα το πέρασα με ΠΑΣ. Και έχει βγει ένας καινούριος νόμος που λέει ότι όσοι το έχουν περάσει με ΠΑΣ δεν αναγνωρίζεται. Τώρα. Δεν πειράζει.